Κυριακή σήμερα. Κυριακή. Κυριακή και αύριο καθαρή Δευτέρα. Και θέλει, λέει, ο Χριστός μας και η Εκκλησία μας σήμερα, και ο λαός μας το έχει αυτό έθιμο, να συγχωριόμαστε. Είναι η Κυριακή, λέει, της συγχώρεσης. Δηλαδή, όλοι να δούμε τι κάναμε ο ένας τον άλλο. Γιατί δεν πρέπει, μωρέ, λέει, να κάνεις αγάπη. Πρέπει να είσαι αγάπη. Να είσαι όλος αγάπη. Και όταν, λέει, έχεις εναντίον κάποιου και πας να δώσεις πρόσφορο, να δώσεις δώρο, να δώσεις προσευχή στον Θεό, να θυμηθείς ότι κάτι έχεις εναντίον κάποιου αδερφού και να πας πρώτα, λέει, καταλάγηθη τη ελλειπούση, πρώτα να συγχωρεθείς με αυτούς που σε έχουν λυπήσει, που τους έχεις λυπήσει, που τους έχεις κάνει κάτι. Γι' αυτό και ο Χαζούλης ο Παπαχρήστος ζητάει από όλους όσους σας έχει πονέσει, σας έχει δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα, σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, μωρέ. Χαζός είμαι, βλαμμένος είμαι, τέτοιος και χειρότερος είμαι. Συγχωρέστε με όμως, δεν ξέρει κανένας έτσι πως είναι οι μέρες, πόσες θα είναι οι ώρες του, οι μέρες του, πού τα χρόνια, ποιος ξέρει. Γι' αυτό συγχώρεση ζητάω από όλους, ταπεινά, και τους παλιούς μου και τους καινούργιους και τους προπαλιούς μου συνεργάτες, φίλους, κάποιες, αρκετούς μπορεί να έχω στενοχωρέσει. Συγχωρέστε με, σας αγαπώ. Κάποτε, λέει, στο Άγιον Όρος, ο Άγιος Χριστόδουλος, ο Διαχριστών Σαλός, λειτουργούσε στην καλύβα του, εκεί στα Καυσοκαλύβια, που ήταν η σπηλιά από πάνω από το ναό, μέσα εκεί, και έβλεπε, λέει, που άνοιγε ο ουρανός και κατέβαιναν οι άγγελοι και κατέβαιναν οι Άγιοι και γινότανε χαμός, φωτιζόταν τα πάντα και λειτουργούσε. Αλλά όσες φορές όμως είχε κάτι εναντίον κάποιου μοναχού, δεν άνοιγε ο ουρανός και έτρεχε γύρω-γύρω στα καλύβια, στα κελιά, έτσι όπως ήταν με τη στολή. Οι ψάλτες ψάλανε και αυτός έτρεχε και έβαζε μετάνοιες και ζητούσε συγχώρεση, συγχωρέστε με. Και όταν γύριζε, λέει, πίσω, διπλά και περισσότερο άνοιγε ο ουρανός. Και κατέβαιναν οι άγγελοι και κατέβαινε ο Θεός. Αγάπη, λοιπόν, και συγχώρεση. Άντε, καλή Σαρακοστή, να περάσουμε όμορφα, να περάσουμε με Θεό και να έρθει καλό Πάσχα. Καλό και ευλογημένο Πάσχα, να γιορτάσουμε, αλλά πρώτα όμως να ταπεινωθούμε για να είναι η γιορτή λαμπρή και χαρούμενη.